Η Ελλάδα φιλοξενεί ήδη 15.000 Ουκρανούς εκτοπισμένους. Σήμερα ξεκινήσαμε την καταγραφή για την έκδοση ταυτοτήτων Αφημί και Άμκα, ώστε να είμαστε ένα φιλόξενο κράτος για τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής να φύγουν από τα σπίτια τους. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι η μόνη μεταναστευτική κρίση. Και η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ροές από διαφορετικές περιοχές. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη πρώτης υποδοχής, να κάνουμε πρόοδο στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου και να υπάρξουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Absolutely. We have already received 15,000 people. Today we started issuing identity cards. We're issuing tax number. We give them the right to work. We provide shelter. We provide food for people coming from Ukraine. Absolutely, we will participate. When Greece has asked for solidarity in the past, obviously, we will provide solidarity now needed by other countries. When we were speaking about the previous migration crisis, we were talking about a mandatory relocation mechanism, and that has been the position of the Mediterranean countries. So if it is decided today, we will comply. Thank you.